Σήμερα στο Μιτσούρι γίνεται η τρίτη, το τρίτο μέρος της παραστασιάδας με σχολεία από την περιοχή. Ο σκοπός της παραστασιάδας είναι να κρατήσουμε την παράδοση, να μάθουν τα παιδιά τα βήματα των λαϊκών και παραδοσιακών χωρών, να δείξουμε ότι στα σχολεία γίνεται έργο και να δείξουμε ότι κοιτάμε τα της παράδοσης ιερά γράμματα. Παρακαλώ να έρθει κοντά μου ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Κεφαλινίας, κ. Θεόδωρος Μπαγιώτης, για ένα χαιρετισμό. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΙΚΕ, αξιότιμοι διευθυντές δημοτικών σχολείων, κύριε υπεύθυνε των σχολικών δραστηριοτήτων, εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, αγαπητοί γονείς, αγαπητά παιδιά. Πράγματι, είναι πολύ σημαντική στιγμή η σημερινή, διότι το ελληνικό σχολείο είναι ανοιχτό στην κοινωνία, προσπαθεί, είναι δημιουργικό, είναι προοδευτικό, προσφέρει για να υπάρχουν αναμνήσεις στα παιδιά, για να χαίρονται εσείς οι γονείς τους. Θέλω να συγχαρώ όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των σχολείων, να είστε περήφανοι για τους δασκάλους των παιδιών σας, για τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, τους γυμναστές, τους δασκάλους ξένων γλωσσών, διότι τα παιδιά προοδεύουν, βραβεύονται με την προσπάθεια πρώτα τη δική σας και κατόπιν των δασκάλων τους. Θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι, υγεία, δύναμη, να χαίρεστε τα παιδιά και να τα δείτε πάντοτε να προοδεύουν. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα είναι και εορτή του Αγίου Παναγίου του Παπά Βασιά, ένα μεγάλο Αγίου του τόπου μας, του Λειξουρίου και της Κεφαλινίας. Ένας Άγιος που ήταν και αυτός δάσκαλος και δεν υπάρχουσε το 1829 στις διαταγές των Άγγλων να περάσει τα μηνύματα της προστασίας. Αντιστάθηκε και έγινε ιδιωτικός δάσκαλος για να οδηγήσει το λαό. Παρακαλώ τον Αντιπρόεδρο της ΚΕΔΙΚΕ να χαιρετήσει. Ευχαριστούμε την ΚΕΔΙΚΕ για τη βοήθεια της, για την προσπάθειά της, γιατί πάντα στηρίζει αυτές μας τις ενέργειες. Παρακαλώ τον κύριο Κατσιβέλη Γιώργο να έρθει εδώ. Καλησπέρα και από μένα, κυρίες και κύριοι. Χαιρετίζω εκ μέρους της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου Κεφαλονιάς την πρώτη αυτή παράσταση, παραστασιάδα όπως έχει ονομαστεί. Είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό επίσης έχω να πω ότι στηρίζεται από την κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου και θα στηρίζεται και στο μέλλον κάθε τέτοια προσπάθεια, διότι είναι γεγονός, είναι γνωστό ότι η πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι η πρώτη κυψέλη μάθησης και δημιουργίας και μέσα από αυτή την κυψέλη είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε την παράδοσή μας. Σε όλα τα σχολεία, σε όλο τον κόσμο που θέλουν να κρατήσουν την παράδοση, ξεκινάνε από τις πολύ μικρές ηλικίες τα παιδιά και τα πρώτα μαθήματα που κάνουν, είτε χορού, είτε μουσικής, είτε χοροδίες, είναι πάνω στην παράδοσή τους. Είναι κάτι που πρέπει και εμείς να ακολουθήσουμε για να την κρατήσουμε ζωντανή. Εύχομαι να γίνει θεσμός και από την πλευρά της κοινοφελούς επιχείρησης θα είμαστε πάντα κοντά και πάντα θα στηρίζουμε, ούτως ώστε κάθε χρόνο αυτή η παραστασιάδα να πάρει σάρκα και οστά και να είναι ένας θεσμός για τον τόπο μας. Εύχομαι και εγώ καλό καλοκαίρι. Από τώρα και στο εξής, από το επόμενο διάστημα θα αρχίσουν όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις τις οποίες προγραμματίζουμε και εύχομαι ένα καλό καλοκαίρι και όλοι να διασκεδάσετε και να παρακολουθήσετε από κοντά τις εκδηλώσεις μας. Ευχαριστώ. Πριν ξεκινήσουμε, νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τους διευθυντές των σχολείων,
τις συναδέλφες και συναδέλφους, ιδιαίτερα τους δασκάλους των χωρών, πάρα πολλά τα παιδιά που είπαν να δώσουν τη συμμετοχή τους εδώ και να δείξουν τις όμορφες δουλειές τους. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο δημοτικό λιξουρίου που θα χορέψει το Μπαρμπουνάκι. Παρακαλώ, κυρία Ρεγίνα Λουκέρη, η γυμνάστρια. Πρώτο δημοτικό λιξουρίου. Τρίτη δημοτικού του Α Δημοτικού Σχολείου Λιξουρίου, τα παιδάκια αυτά θα σας χορέψουν το Μπαρμπουνάκι. Το Μπαρμπουνάκι είναι ένα τραγούδι που θεωρείται μπάλος της Παλικής, γιατί χορευόταν και τραγουδιόταν πάρα πολύ σε αυτά τα μέρη. Μπαρμπούνι λοιπόν Μπαρμπουνάκι και της θάλασσας καλύτερο ψαράκι. Να ήμουν ένα μπαρμπουνάκι να με τηγανίζανε, να με τρώνε τα κορίτσια, να με καλλιορίζανε. Χορός εύθυμος ζωηρός. Παρακαλώ μουσική.